Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες, ο κύριος Σταθάκης, ο συνάδελφος βουλευτής, έκανε μία καλή εισαγωγή σε ό,τι θέλω να αποτελειώσω εγώ. Με νυφαλιότητα και με ακρίβεια έθεσε το πλαίσιο και της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, για την οποία ζητείται ψήφος εμπιστοσύνης, αλλά και σε αδρές γραμμές τη σημασία της Συμφωνίας των Πρεσπών και των Προϋποθέσεων, αλλά και των πολύ ισχνών έως προσχηματικών αντιρρήσεων που προβάλλονται από την αντιπολίτευση. Πριν από ένα χρόνο περίπου, που ξεκίνησε η ιστορία της Συμφωνίας των Πρεσπών, είχαμε πει βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και με πρώτο τον πρόεδρο της Βουλής, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Βούτση, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών θα προκαλέσει τεκτονικές μετακινήσεις στην πολιτική γεωγραφία και στην διάταξη των πολιτικών δυνάμεων, θα επηρεάσει συνειδήσεις και στους πολίτες και εν τέλει είναι και η συμφωνία αυτή μαζί με την ιστορική περιπέτεια των μνημονίων ένας από τους παράγοντες που μας δείχνουν την αλλαγή των πολιτικών υποκειμένων εφόσον το διαπιστώνουμε και όποιος το διαπιστώνει είναι ή τυφλός ή υποκριτής, αλλάζει η ίδια η κοινωνία. Η κρίση ξεκίνησε πολύ πριν τη χρεοκοπία, πολιτικά και πνευματικά. Η μεγάλη χρεοκοπία ήταν η αφορμή να φέρει με πόνο και βιαιότητα τις μεγάλες κοινωνικές ανακατατάξεις, να αναδυθούν νέες ταξικότητες, πολύ σκληρές, και δυστυχώς το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού συστήματος που κυβέρνησε τη μεταπολίτευση δεν έχει βγάλει κανένα δίδαγμα. Ένα δίδαγμα βγάζω εγώ συμπέρασμα από τις λυσόδεις, ανιστόρητες και ιστερικές επιθέσεις της αντιπολίτευσης, ιδίως της συντηρητικής παρατάξεως που έχει μεταλλαχθεί και από το ακραίο κέντρο. Θα παραλλάξω μία λατινική φράση. «Fiat imperium et pereat mundus». «Να γίνω κουβέρνο και ας πέσει ο κόσμος». Πόσες φορές τα 4 χρόνια της διακυβέρνησης δεν ακούσαμε μεγαλοφόνος και με ένταση στελέχη της αντιπολίτευσης να παρακαλούν, να εύχονται ένα εθνικό ατύχημα. Γερούν γερά, βάστα Σόιμπλε, να παρακαλούν εθνικά ατυχήματα στον ευαίσθητο χώρο του Αιγαίου, να παρακαλούν να μην υπάρχει ηρεμία στη Βαλκανική, να παρακαλούν να μην υπάρχει ηρεμία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα θυμίσω, για να δούμε την υποκρισία και το δόγμα, το μείγμα αδράνειας και τοξικού διχασμού, το καλοκαίρι του 2015, ένα επιφανές στέλεχος συντηρητικής παρατάξεως, ο Παναγιώτης Μπαλτάκος, αρθρογράφησε στην Καθημερινή υπέρ με το επιχείρημα της αρθρογραφίας του Γεωργίου Βλάχου του 1922, το Ίκαδε και τους Πομερανούς. Υποστήριξε αυτό το δόγμα της παλαιάς δεξιάς, της σκληρής λαϊκής δεξιάς του Κωνσταντινισμού και του Λαϊκού Κόμματος. Ούτε ένας Έλληνας, ούτε ένας Πομερανός δεν θα θυσιαστεί στα χώματα της Ανατολής. Αυτό είναι ένα δόγμα. Σεβαστό. Ποιος το απάντησε και ποιος αποκάλεσε το Ίκαδε, το οποίο το μάζευε ο ίδιος ο Γεώργιος Βλάχος επί 25 και 30 χρόνια μέχρι τη δεκαετία του 40, μετάνιωνε ικτρά για αυτό την αρθρογραφία. Το απάντησαν την επόμενη Κυριακή στην ίδια εφημερίδα και του είπαν ότι είναι ένα τυπικό παράδειγμα άθλιο παλαιοκομματισμού και παλαιοελλαδισμού. Αυτός που του απάντησε με αυτόν τον τρόπο είναι ένας βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Λακωνίας Θανάσης Δαβάκης. Δείτε λοιπόν ένας τυπικός συντηρητικός πως απαντάει στο δόγμα της εσωστρέφειας, της αδράνειας, του ανάδελφου έθνους, της εσωστρέφειας, της κακομοιριάς, του διχασμού, της γεννήτριας διχασμού. Αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, αυτή είναι η πολιτική των φιλελευθέρων της Νέας Δημοκρατίας, αυτή είναι η βαθύτατη υποκρισία και η τεράστια ιστορική αμηχανία. Έχουμε μια Ελλάδα της κόπωσης και της απεσιοδοξίας μετά από 10 χρόνια μακράς ύφεσης. Έχουμε μια Ελλάδα της αυτοϋποτίμησης, της λιδωρίας από τα λαϊκά ταμπλόι της Ευρώπης. Μια Ελλάδα στην οποία τάζουν υπεραναπλήρωση, μεμψημυρία και αναδελφοσύνη.
και είμαστε υποχρεωμένοι να συνομιλήσουμε με τους συμπολίτες μας, με τις νεότερες γενιές που λαχταράνε να ακούσουν κάτι για την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, της αυτογνωσίας, της χαράς, της χαρούμενης γνώσης. Το 2007, με κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή, μιλούσαμε σοβαρά για τη γενιά των 700 ευρώ, το G700. Είχαν κατέβει το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές στην πλατεία Συντάγματος με μαύρα τισέρτ. Από τότε είχε αρχίσει η βαθιά κοινωνική και πνευματική κρίση. Το 2019, η κυβέρνηση της αριστερής παρένθεσης, τις επόμενες μέρες θα καταργήσει, θα δώσει μια χαραμάδα ελπίδας στη γενιά του υποκατώτατου. Αυτά έχουν ψυχική αξία, έχουν αξία πάνω στους ανθρωπότυπους που φτιάχνουμε στην ελληνική κοινωνία. Τον ορίζοντα χαμηλών προσδοκιών στα παιδιά του υποκατώτατου και στα παιδιά που ξενιτεύονται, δεν την έδωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ οραματίζεται, υπόσχεται και υλοποιεί ένα πρόγραμμα ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν υπόσχεται βαρβαρότητα, νεοφιλελεύθερη, deal με την ολιγαρχία και καλά ιδιωτικά σχολεία για τα παιδιά των πλουσίων οικογενειών. Για δημόσιο σχολείο, για δημόσια υγεία και δημόσιο πανεπιστήμιο μίλησε πριν ο συνάδελφος ο Γιώργος Σταθάκης. Ένα πράγμα έχουμε να πούμε στους νέους πολίτες οι οποίοι μας ακούνε, πέρα από την ένα στίχο από ένα τραγούδι που το τραγουδούν από το 1996 του Σοκράτη Μάλαμα. Αυτό μας λένε τα παιδιά σήμερα. Περπατώ σε έναν κόσμο που αλλάζει, όπως τα ρούχα μας τα χθεσινά. Βάζει κορδέλες και μεταράζει, βάφεται άλλος και προσπερνά. Δεν θα αφήσουμε αυτόν τον κόσμο να μας προσπεράσει. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε και για το σεβασμό του χρόνου. Λοιπόν, γνωστοποιώ στο σώμα.